100 μαθητές δημοτικών σχολείων της πόλης βρέθηκαν στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος. Πρόκειται για την υλοποίηση προγράμματος που έχει ως στόχο την ανάδειξη της παιδαγωγικής διάστασης της μουσικής στην εκπαίδευση των νέων, αφού όπως είναι γνωστό η μουσική συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, στην κοινωνικοποίηση και στη συναισθηματική ισορροπία. Και όλα αυτά πέραν της επαγγελματικής διεξόδου που δίνει γνώση ενός μουσικού οργάνου. Η εκδήλωση, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής του Σχολείου, θα επαναληφθεί την Τετάρτη 28 του μήνα από τις 11 μέχρι τη 1 για μαθητές άλλων δημοτικών σχολείων. Υλοποιούμε σήμερα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να αναδείξουμε την παιδαγωγική διάσταση της μουσικής. Γιατί, όπως ξέρετε, η μουσική ενεργεί ευεργετικά στην ψυχοσύνθεση των παιδιών, κοινωνικοποιεί τα παιδιά και τους κάνει να μαθαίνουν πιο εύκολα. Έτσι σήμερα υποδεχόμαστε 100 μαθητές δημοτικών σχολείων και μέσα από διάφορα διαδραστικά παιχνίδια ρυθμού και μουσικής θα κάνουμε μαζί τους ένα ταξίδι σε αυτόν τον ωραίο χώρο της μουσικής. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και για το λόγο αυτό την εκδήλωσή μας θα την επαναλάβουμε και την επόμενη Τετάρτη, όπου θα έχουμε άλλους 100 μαθητές, γιατί πλέον το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μουσική είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κύριε Διευθυντά, να ρωτήσουμε τι θα μάθουν τα παιδιά μέσα σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος που υλοποιείται. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως. Προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η μουσική δεν είναι απλώς μόνον για να παίζω ή να ικανοποιούμε. Λειτουργεί στα σχολεία και ως παιδαγωγικό μέσο. Εμείς διαπιστώνουμε καθημερινά ότι όταν τα παιδιά παίζουν μουσική, την επόμενη ώρα που έρχονται στην τάξη για διδασκαλία, τα βλέπουμε πιο ήρεμα και κατανοούν πιο γρήγορα και πιο εύκολα αυτά που λένε οι καθηγητές. Αυτό είναι σημαντικό για τα παιδιά. Δεν κουράζονται στο σχολείο. Έρχονται με ευχαρίστηση στο σχολείο. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα τους δείξουμε. Και αυτό θα γίνει μέσα από παιχνίδια ρυθμού, μουσικής και χορού. Και οι ίδιοι μαθητές των άλλων σχολείων συμμετέχουν σε αυτή την σημερινή διαδικασία. Αυτό είναι το σημαντικό. Μουσικού σχολείου, αν συμμετέχουν. Σήμερα συμμετέχουν μόνο οι μαθητές του μουσικού σχολείου, οι οποίοι είναι στα μουσικά σύνολα. Γιατί εκτός των άλλων θα δείξουμε και στους μαθητές των δημοτικών και τις ικανότητες που αποκτούν οι μαθητές μας στο σχολείο πάνω στη μουσική, καθώς θα παίζουν τα μουσικά σύνολα. Θα δείτε έντεχνο μουσικό σύνολο, θα δείτε παραδοσιακό μουσικό σύνολο, θα δείτε χώρο δία. Σε αυτά συμμετέχουν προφανώς τα παιδιά του δικού μας σχολείου. Όλα αυτά θα τα δουν σήμερα οι μαθητές. Και